Το παλιό ξεθοριάζει και μαζί του και οι άνθρωποι που του ταιριάζουν. Ομογενοποιούνται και αυτοί με το σήμερα που είναι σίγουρα εξέλιξη, αλλά όχι γραφική. Αυτά για σήμερα από τη Συμπρωτεύουσα. Καλημέρα, Ελλάδα. Καλημέρα Ελλάδα, 8 παρα 10 πρώτα λεπτά η ώρα, 5η 2 Ιουλίου σήμερα, μην μπερδευόσαστε, μπήκαμε στην καρδιά του καλοκαιριού, η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει, όσοι έχετε προγραμματίσει διακοπές, χαρά σε Ευαγγέλια, ο καιρός θα είναι ζεστός. Πεθύμησα το Μιλτιάδη Μακρύδη. Λέω να πεταχτούμε μέχρι το στούντιο του Συντάγματος να δούμε τι κάνει. Μιλτιάδη Μακρύδη, είσαι καλά? Ναι, Γιώργο, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Αφού είσαι καλά, λοιπόν, πες μας τι συμβαίνει στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή, στην Αθήνα. Ναι. Δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ το σκηνικό, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας. Η περιφέρεια, όσο πάει, αρχίζει και έχει περισσότερο κυκλοφοριακό. Συγκεκριμένα, πιο έντονο γίνεται το κυκλοφοριακό στιγμή με τη στιγμή στην Κηφισίας, στην Μεσογείων. Και στην Κατεχάκη, στις καθόδους δηλαδή Κηφισίας Μεσογείων και Κατεχάκη προς την Μεσογείων. Όπως επίσης και ψηλά στην Αλεξάνδρα, στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακό επίσης έχει και η Βασιλής Σοφίας από το Χίλτον προς το Σύνταγμα. Στην αρχή δεν είχε πάρα πολύ, αλλά τώρα όσο πάει αυξάνεται. Ο Κηφισός συνεχίζει να έχει πρόβλημα, χαμηλά στον Πειραιά. Και η Ποσειδόνος βέβαια θα έχει όλη την ημέρα γιατί γίνονται έργα. Έργα βέβαια γίνονται και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Κάτι για σηματοδότες δεν μας είπες και δεν ξέρουμε τι γίνεται αυτός ο σηματοδότης. Έχει φτιαχτεί από χθες το μεσημέρι, δηλαδή δεν το πιστέψεις. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Κι όμως. Δηλαδή φτιάχνονται αυτά τα πράγματα. Φτιάχτηκε σηματοδότηση σε 3 μέρες. Ναι. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Φτιάχνονται, ας πούμε. Να επαναλάβουμε, μην λέμε πολλά για την υπηρεσία σηματοδότηση, να επαναλάβουμε ότι σήμερα στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφορούν μόνο οι ζυγοί. Μόνο η ζυγή. Και έτσι πώς το λέω, μπερδεύω. Η ζυγή στο κέντρο της Αθήνας. Θα το πω καλύτερα λοιπόν. Ναι, γιατί χθες που είπες μονή του ζυγού λύσατε. αυτό το είπα για να μπερδέψω τον κόσμο που κυκλοφορούσαν όλοι. Ναι. Να δώσουμε όμως και τη διεύθυνση. Δεν κυκλοφορούν όλοι, νομίζεις. Να δώσουμε και τη διεύθυνση Μιλτιάδη εκπομπή, γιατί προηγουμένως δώσαμε μόνο τα τηλέφωνα και έχουμε τηλεφωνήματα διαμαρτυρία. Βέβαια, ναι. Όποιοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας με γράμμα μπορούν να στείλουν. Μπορούν να στείλουν το γράμμα τους στη διεύθυνση Antenna TV Κηφισίας 1012 Μαρούση 15125 με την ένδειξη για την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. Το ήξερες τώρα ή είδες την κάρτα και μας το πες? Το θυμάμαι απ' έξω. Για ξαναπες μας τον ταχυδρομικό κώδικα. 15125. Μπράβο, άξιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Μιλτιάδη Μακρύδη. Σε λίγο και πάλι κοντά σου, Μιλτιάδη, και σε λίγο κοντά μας και οι καλεσμένοι της εκπομπής. Εμείς όμως να αρχίσουμε να διαβάζουμε τις πρωινές εφημερίδες με αλφαβητική πάντα σειρά. Ελπίζουμε ότι σε κάποια στιγμή θα έχουμε μαζί μας και την καλεσμένη της εκπομπής για να σχολιάζει τα θέματα και είναι ειδική σε αυτό. Σας το υπόσχομαι, είναι ειδική σε αυτό. Εμείς λοιπόν ξεκινάμε με την Αυγή, πρώτη πρωινή εφημερίδα με αλφαβητική σειρά, που στην πρώτη τη σελίδα γράφει. Ενημέρωση για Μάστρικτ. Η Μαρία Δαμανάκη ζήτησε μετάθεση της κύρωσης στη Βουλή. Χλώριο στο νερό, κίνδυνος καρκίνου. Να διαβάσουμε την πρώτη παράγραφο από το δημοσίευμα γιατί είναι αρκετά σοβαρό. Μακροχρόνιες έρευνες Αμερικανών γιατρών απέδειξαν ότι το χλώριο που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του πόσιμου νερού ευθύνεται για μεγάλο αριθμό κρουσμάτων καρκίνου. Πολύ σημαντικό και σοβαρό το θέμα αυτό στην πρώτη σελίδα της Αυγής. Άλλα θέματα της εφημερίδας. Η Τράπεζα της Ελλάδας καλύπτει την Κρήτη. Η Εισαγγελία Εφετών διέταξε έρευνα. Ο έκτος στόλος στην Αδριατική. Κινητοποιήσεις χθες και σήμερα. Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος και πορεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Μιχάλης Παπακοσταντίνου με μίνι ανασχηματισμό. Ανασχηματισμός λοιπόν εν όψη. Ανασχηματισμός. Μιλτιάδη Μακρύδη, μήπως μπορούμε να συνδεθούμε με το στούντιο του Συντάγματος? Εδώ είναι το στούντιο του Συντάγματος. Ανασχηματισμός εν όψη. Μίνι ανασχηματισμός εν όψη. Γράφουν οι εφημερίδες. Ναι. Μήπως θα μπορούσαμε να είχαμε ένα μικρό ρεπορταζάκι με την άποψη του κόσμου για το κατά πόσο ενδείκνυται ή όχι αυτή την εποχή μίνι ή μάξι ανασχηματισμός. Εντάξει. Εγώ. Πολύ ωραία λοιπόν. Σε λίγο θα τα πούμε. Σε λίγο θα τα πούμε, Μιλτιάδη Μακρύδη. Και με μεγάλη χαρά έχω την τιμή, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι στην συνέχεια της εκπομπής θα σας παρουσιάσουμε την καλεσμένη που μόλις μπήκε στο στούντιο. Αρκετά ενδιαφέροντα κατά την άποψή μας θέματα. Θα έχουμε ρεπορτάζ από το στούντιο του Συντάγματος. Αυτά και άλλα μέχρι τις 9 παρατέταρτο. Αυτά και άλλα.
επηρεάστηκα από την καλεσμένη τη εκπομπή. Βάζει το μικρό. Φωτεινή επιπυλή σε ένα γνώριμο χώρο. Σε ένα γνώριμο χώρο. Μου αρέσει που κάθομαι πολύ στην αριστερή καρέκλα, γιατί δεν έχω το άγχος σου. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ και με την ευκαιρία θέλω να πω για μια ακόμα φορά πόσο σέβομαι ειλικρινά τους συναδέλφους που ξυπνάνε άγρια χαράματα, γιατί αυτό ίσως δεν το ξέρει το κοινό. Και ίσως για πρώτη φορά και εγώ αναγκάστηκα να ξυπνήσω άγρια χαράματα και να μοιραστώ μαζί σου το τρεχαλιτό το πρωινό. Τι ώρα ξυπνάς, Γιώργο Παπαδάκη? 5, 5:30. Νομίζω ότι η δουλειά μας έχει πάρα πολύ δύσκολες πτυχές που πρέπει να τις περνάμε εμείς οι συνάδελφοι στο κοινό, για να μην λέει μόνο εναντίον των δημοσιογράφων, να λέει κάποια στιγμή και καλά λόγια. Εμείς μένουμε στα καλά λόγια και σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τα άσχημα λόγια που ακούγονται για εμάς. Θα σου δοθεί ευκαιρία να απαντήσεις ή να στριμωχτείς ή με άνεση να απαντήσεις. Ευτυχώς έχει χώρο το τραπέζι και δεν θα χρειαστεί στριμωχτώ. Φωτεινή, εδώ και 3 μέρες είσαι χωρίς εκπομπή. Ναι. Σου λείπει αυτή η επικοινωνία με το κοινό. Δεν πρόλαβα να το συνειδητοποιήσω. Εγώ θα αποκαλύψω ορισμένα πράγματα. Δηλαδή. Αν κυρίες και κύριοι, επειδή συστεγαζόμαστε, είμαστε σχεδόν στον ίδιο χώρο, αν και η εκπομπή σταμάτησε, η Φωτεινή Πυλή είναι σχεδόν καθημερινά εδώ. Για να δικαιολογήσει το μισθό της. Και οι συνεργάτες της εκπομπής της. Διαπίστωσα ότι υπάρχει μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και ίσως εκεί οφείλεται το πολύ, πολύ σωστό αποτέλεσμα αυτής της εκπομπής. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω και που εσείς δεχθήκατε με πολύ αγάπη. Μια πολύ σοβαρή δουλειά από τη Φωτεινή Πιπηλή, που στην τελευταία ανάλυση είναι από τους δημοσιογράφους που ξέρουν πολύ καλά τηλεόραση. Πάρα πολύ καλά τηλεόραση. Φωτεινή, αυτά. Δεν έφερα γλυκά για τα καλά σου λόγια, στεναχωρήθηκα, δεν πρόλαβα όμως. Η παρουσία σου και μόνο, η γλυκιά παρουσία η δική σου, μας γλύκανε. Γι' αυτό να είσαι σίγουρη. Ο Μιλτιάδης Μακρύδης, παλιός γνώριμος. Βεβαίως. Που τα πρώτα τηλεοπτικά βήματα στον Αντένα τα έκανε μαζί σου, θέλει να μιλήσει. Είδες που στα έλεγα, πού θέλω να καταλήξω, ότι στα έλεγα και παληθευτικά. Σου είχα πει ότι έτσι και φέρεις την Πιπηλή στην εκπομπή, δεν πρόκειται να της κάνεις ούτε μία ερώτηση. Θα σε πλακώσεις ερωτήσεις. Ναι. Είναι και 3 μέρες χωρίς εκπομπή, έχει πάρει και τη φορά. Κάτσε, δεν τώρα θέλει να δει πώς γίνονται οι ερωτήσεις από την αριστερή καρέκλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις εκπομπή σήμερα. Κάτσε εσύ. Μα τώρα μόλις ήρθε, περίμενα. Δεις τι θα γίνει στη διάρκεια της εκπομπής. Έχεις ξανακάνει ποτέ τέτοιο πράγμα με την Πιπηλή? Όχι, αλλά γνωρίζω πολύ καλά την κυρία Πιπηλή. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Θα δεις. Καλημέρα, Φωτεινή. Καλημέρα, Μίλτο μου. Κυρίες και κύριοι, η Φωτεινή νομιμοποιείται να σχολιάζει θέματα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Εδώ το ζητάμε από καλλιτέχνες που ως πολίτες έχουν και εκείνο το δικαίωμα, αλλά εσύ ως δημοσιογράφος ένα λόγο παραπάνω έχεις. Εγώ λέω να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο καλύτερα. Μην μιλάμε πάλι για ειδήσεις και για εφημερίδες. Είπαμε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Εγώ είπα θα μιλήσουμε και για πολιτική, εσύ είπες να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Ναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Μόνο που δεν κλωτσάνε μπάλα. Η Καθημερινή είναι η επόμενη εφημερίδα. Έχουμε διαβάσει ήδη την Αυγή, κυρίες και κύριοι, και Φωτεινή. Η Καθημερινή λοιπόν στην πρώτη σελίδα γράφει: η δημόσια υγεία σε άμεσο κίνδυνο. Καταγγελίες των αρμόδιων ελεγκτών. Σε μία εβδομάδα η επέμβαση, γερμανικές εκτιμήσεις για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Βοσνία. Οι ΗΠΑ κατά του νέου άξονος, αντιρρήσεις για τη συγκρότηση γαλλογερμανικού σώματος στρατού. Δήλωση Μπους για τα Σκόπια. Αναμένεται από την ελληνική κυβέρνηση εντός των προσεχών ωρών. Ο κόκκινος στρατός συλλέγει για όμιλα. Και βλέπουμε εδώ. Ο Μάικλ Τζάκσον αφορίστη περίπου. Ναι, σοβαρά. Το είδες εδώ. Θρησκευτικό συνέδριο. Απεκλήθη νεοσατανιστής. Αυτά είναι τα θέματα της Καθημερινής στην πρώτη σελίδα. Είναι κάτι από όλα αυτά που θέλεις να σχολιάσουμε? Ναι, το θέμα του Μάικλ Τζάκσον, όπου πρέπει να πούμε ότι καταδικάστηκε από φωνές της Ορθοδοξίας και απεκλήθη νεοσατανιστής από σύνεδρο της 4ης Διορθόδοξης Συνδιάσκεψης που έγινε στα Καλάβρητα. Το θεωρείς υπερβολικό αυτό? Το θεωρώ απαράδεκτο, διότι εννοείται ότι η θρησκεία διδάσκει την αγάπη και το σεβασμό στην καλλιτεχνική δημιουργία, όποιου είδους και αν είναι αυτή. Και θεωρώ απαράδεκτο σε μια εποχή που κινείται ο ορθόδοξος κόσμος πολύ σωστά ως προς τα εθνικά μας θέματα στην Βαλκανική Χερσόνησο, κάποιοι οι οποίοι λέγονται χριστιανοί να καταδικάζουν ένα καλλιτέχνη που αν μη τι άλλο και μόνο από την πλευρά των δημοσίων σχέσεων δεν έπρεπε να τον αγγίξουν, γιατί ο Μάικλ Τζάκσον, ανεξάρτητα αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, εκφράζει την παγκόσμια νεολαία, την παγκόσμια κίνηση στη μουσική. Και ουέ και λίμωνο αν δημιουργηθεί ένα κίνημα με αφορμή αυτό και να δεις παιδάκια 13-14 ετών να αυτοαποκαλούνται νεοσατανιστές. Αυτός ο κύριος να δούμε που πήρε την απόφαση τι θα κάνει μετά, πώς θα μπορέσει να πνίξει αυτό το κίνημα.
Να διαβάσουμε την επόμενη πρωινή εφημερίδα που είναι ο Λόγος, κυρίες και κύριοι, μισό λεπτό πριν από τις 8 και μισό λεπτό πριν ενημερωθείτε από τη Λίτσα Θεοφάνου για τα τελευταία νέα. Ο Λόγος λοιπόν στην πρώτη σελίδα γράφει 35 ετία τέλος, τεινάζουν στον αέρα το ασφαλιστικό σύστημα. Επανέλαβε και δημόσια τις θέσεις του ο Μάνος, άγριο ψαλίδημα στις συντάξεις. Όλοι απόψε στα προπύλαια, γράφει ο Λόγος. Η Αθήνα απαιτεί μια άλλη εθνική πολιτική και φωτογραφία, η κυρία Μελίνα Μερκούρη. Καλπάζει στα ύψη η τιμή της βενζίνης, τσίπησε άλλη μία δραχμή χθες. Επιμένει στις ίδιες θέσεις η Κεντρική Επιτροπή Γενικών Εξετάσεων για τη βαθμολόγηση της κοινωνιολογίας. Σαμαρική, πρόσεξε. Είναι νέος πολιτικός όρος. Μηχανικός είναι ο Μητσοτάκης. Υπάρχει πρόβλημα με τα οικονομικά του συνασπισμού, λέει και το ΚΚΕ. Κάτι από όλα αυτά που θέλεις να σχολιάσουμε. Το Σαμαρική. Σαμαρική. Είναι μια καινούργια έκφραση στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου και δείχνει πόσο εύκολα εμείς σταμπάρουμε ορισμένες καταστάσεις, οι οποίες μπαίνουν και στα σύγχρονα νεοελληνικά λεξικά. Ακριβώς. Βέβαια για τις ταμπέλες φροντίζουν και αυτοί που τις βάζουν, αλλά και αυτοί που επιδιώκουν να τους τις βάλουν τις περισσότερες φορές. Αυτό δεν υπάρχει κάποιος που το σχολιάζω, γιατί μου μυρίζει λίγο κακία και εγώ είμαι πολύ καλό κορίτσι τώρα που είναι πρωί. Επειδή είμαστε και εμείς καλοί, δεν θα πρέπει να σας αφήσουμε χωρίς ενημέρωση, περισσότερη ενημέρωση ή άλλου είδους ενημέρωση. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν με τη Λίτσα Θεοφάνου. We'll be right back.